Σε αυτό το σημείο έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον συγγραφέα του βιβλίου «Το κόκκινο και τον γκρίζο», κύριο Κώστα Τζιάρα, διδάκτορ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘΙΤΑ. Κύριε Τζιάρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την που δεχτήκατε να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και στο κρασί σας. Κύριε Τζιάρα, το βιβλίο σας αποτελεί μια συντομευμένη εκδοχή, αλλά ως ένα βαθμό και εμπλουτισμένη, όπως αναφέρεται στο πιστόφυλλο, της διδακτορικής διατριβής σας. Και η πρώτη ερώτηση που θα θέλαμε να σας κάνουμε είναι: τι ιδιαίτερο έχει η μελέτη του Μεσοπολέμου, της περίοδος του Μεσοπολέμου, και τι ιδιαίτερα στοιχεία έχει η Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο? Ναι. Λοιπόν, η διατριβή παρουσιάστηκε το 2017, δηλαδή δουλεύτηκε η έρευνα, τέλος πάντων, έγινε στα χρόνια της κρίσης. Καταλαβαίνετε, ήταν μια έρευνα που κράτησε αρκετά χρόνια στα δικαστικά αρχεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ήταν τα χρόνια της κρίσης και πολλοί τότε ιστορικοί ερευνητές στράφηκαν στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Δηλαδή δεν ήμουν ο μοναδικός που προσπάθησε να βρει ερωτήματα, απαντήσει στα ερωτήματα που προέκυπταν εκείνη την περίοδο για το πώς φτάσαμε εδώ. Που ζήσαμε τέλος πάντων την περίοδο της κρίσης. Έτσι λοιπόν προέκυψε το ενδιαφέρον για το Μεσοπόλεμο. Το βιβλίο σας, διαβάζοντας τις πρώτες σελίδες, βλέπουμε ότι ξεκινάει με το κεφάλαιο «Εγκληματικότητα». Και η αλήθεια είναι πως θέλαμε να σας ρωτήσουμε για ποιο λόγο αυτό. Ναι, κοιτάξτε, όπως σας είπα, είναι ένα μια έρευνα που έχει ως βάση, ως αφετηρία, ας πούμε, ως κεντρικό υλικό, ως βασικό υλικό, τα δικαστικά αρχεία. Τα αρχεία συγκεκριμένα του Πλημμυλιωδικείου Θεσσαλονίκης, τα οποία ήμουν ο πρώτος μάλλον που τα άνοιγα τότε που υπόλοιπη αρχεία του κράτους, και το ενδιαφέρον μου το αρχικό ήταν να δω δηλαδή ποια χαρακτηριστικά είχε η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα Κύριε Τζιάρα, με συγχωρείτε πολύ για τη διακοπή. Λόγω ορισμένων τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν υπάρχει καλό σήμα. Δώστε μας 2 λεπτά και θα σας καλέσουμε πάλι εμείς. Επιστρέψαμε με τη συνέχεια της συνέντευξης του κύριου Τζιάρα. Κύριε Τζιάρα, είχαμε μείνει στην ερώτηση για ποιο λόγο το βιβλίο ξεκινάει με το κεφάλαιο της εγκληματικότητας. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κεφάλαιο της εγκληματικότητας γιατί ακριβώς η έρευνα, η βασική έρευνα, έχει ως αφετηρία δικαστικά αρχεία. Αρχεία που προγραμματικά, ας το πούμε, ασχολούνται με την εγκληματικότητα, με την παραβατικότητα. Και συγκεκριμένα το βασικό υλικό ήταν το αρχείο του Πλημμυλιωδικείου Θεσσαλονίκης. Όπου υπάρχει όλο το ρεπερτέριο, αν θέλετε, της εγκληματικότητας της Θεσσαλονίκης, με το οποίο είμαστε και κάπως εξοικειωμένοι, αν θέλετε, και από το αστικό λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, του Μεσοπολέμου και αυτά. Το ενδιαφέρον είναι ότι το υλικό αυτό προσφέρει στιγμιότητα όχι απλώς για την παραβατικότητα, αλλά αν θέλετε και για την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης και κυρίως και βασικά των φτωχών στρωμάτων της Θεσσαλονίκης. Δημιουργεί μια οπτική από τα κάτω για το πώς ζούσαν τα λαϊκά στρώματα, αλλά και δημιουργεί και ερωτήματα για παραπάνω έρευνα. Έτσι κάπως λοιπόν αρθρώθηκε η έρευνα. Αν θέλετε, αυτό που προσφέρει το αρχείο είναι μια τυχογραφία της κοινωνικής ιστορίας του Μεσοπολέμου και ταυτόχρονα μια μικρογραφία της συγκρότησης του αστικού κράτους. Και ο Μεσοπόλεμος είναι μια καινούρια, έτσι, πώς το λένε, νέα περίοδος, πολύ δυναμική. Και το κράτος προσπαθεί να κανοναρχήσει, ας πούμε, να επιτηρήσει τους στοχούς του Μεσοπολέμου, ιδίως στη Θεσσαλονίκη που θεωρείται μια πόλη ιδιαίτερα επικίνδυνη, μια πόλη προς κατάκτηση. Και η ιεραρχία τους πιο επικίνδυνους κάθε φορά.
Οπότε ξεκινάμε, αν θέλετε, από το... από μια προσπάθεια να μαζευτούν τα όπλα που υπήρχαν στην πόλη μετά τον πόλεμο, να υποβληθεί το κράτος γύρω Ήπεθρο, στην Εδωχώρα, να επιτηρήσει, αν θέλετε, το φαινόμενο της κοινωνικής ληστείας που βρίσκεται σε αναζωπήρωση κάτω το Μεσοπόλεμο και συνέχεια να ελέγξει την αγορά, τις κλοπές και τελικά το εργατικό κίνημα. Τις πολιτικές εκφράσεις όλες αυτές, δηλαδή, της έντασης που κυριαρχεί στην πόλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Διαβάζοντας τον τίτλο, το κόκκινο και το γκρίζο, φτώχεια και πολιτική στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, θα θέλαμε, αν είναι δυνατό, να μας εξηγήσετε ποια είναι η σχέση φτώχειας και πολιτικής την περίοδο που εξετάζουμε και ειδικότερα πώς μπαίνει στο επίκεντρο η εργατική τάξη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους. Ωραία. Νομίζω ότι ο τίτλος αποτυπώνει ακριβώς το ερμηνευτικό σχήμα που προκύπτει από την έρευνα. Δηλαδή, δίνει τα συμπεράσματα της εργασίας, ας πούμε, ότι δεν παρατηρείται λοιπόν απλώς όλα αυτά τα στιγμιότυπα που εντοπίζει κανείς όταν βλέπει δικαστικές αποφάσεις ή τα ψηλά συνήθως της εφημερίδας ή αστυνομικά αρχεία, διπλωματικά κτλ. Αλλά δείχνει ότι διαμορφώνονται, αν θέλετε, δύο τάσεις, ας το πούμε, χωρίς βέβαια απόλυτα στεγανά, στην μεσοπολεμική Θεσσαλονίκη. Μία τάση είναι αυτή της απειθαρχίας, της πρόθεσης ανατροπής, ας πούμε, του συστήματος, έτσι, με τη μεγάλη επιρροή και όλα ασφαλώς, όπως καταλαβαίνετε, και τα χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης, της κόκκινης ζώνης, ας πούμε. Και από την άλλη, μια ζώνη που επίσης συνδέεται με τη φτώχεια και είναι αμφιλεγόμενη, αμφίροπη, είναι μια ζώνη που επικοινωνεί και με την παράλληλη οικονομία που διαμορφώνεται στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα λιμάνι, ας πούμε, και φαντάζεστε ότι έχει σχέση και με μια δεύτερη οικονομία που δημιουργείται, σχετίζεται με το λαθρεμπόριο, σχετίζεται με το ότι η πόλη χάνει την βαλκανική της ενδοχώρα από τη στιγμή που εντάσσεται στο ελληνικό κράτος, οπότε νόμιμες εκδοχές του εμπορίου αντικαθίσταται με παράνομη, ας το πούμε. Είναι λοιπόν μια τέτοια ζώνη γκρίζα, αμφιλεγόμενη, από την οποία ενίοτε υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας με αυτή την τάση της αμφισβήτησης, της ανατροπής, και συχνά είναι ένας χώρος από τον οποίο στρατολογούνται, αν θέλετε, και άνθρωποι που συμμετέχουν στην καταστολή ακριβώς του εργατικού κινήματος. Η φτώχεια είναι πανταχού παρούσα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η Θεσσαλονίκη, όπως και όλες οι πόλεις της Ελλάδας, αλλά ιδίως η Θεσσαλονίκη, έτσι δεν χαρακτηρίζεται και από μεσοστρώματα, αν θέλετε. Είναι μια πόλη φτωχών, μια πόλη εργατών, μια πόλη μεροκοματιάριδων, ας πούμε, που αναλάβουν συχνά τη μισθωτή εργασία με διάφορες άλλες εκδοχές που σχετίζουν με την επιβίωση. Και αυτή η φτωχή είναι επικίνδυνη, όπως καταλαβαίνετε, από τη μία για την άρχουσα τάξη και από την άλλη εκδηλώνουν και τις προσπάθειες, ας πούμε, αμφισβήτησης, ανατροπής του κυριαρχικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, από την έρευνα προκύπτουν αρκετά στοιχεία για την πολιτική. Τα πιο καθαρά θα τα εντοπίσει κανείς στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου, εκεί που αναφέρονται και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις παραβάσεις του ιδιώνυμου, αν θέλετε, στη δεύτερη δεκαετία του Μεσοπολέμου. Μάλιστα. Όπου φαίνεται και τελικά στην πράξη, πέρα από τα επίσημα στοιχεία, τις καταγραφές, τα στατιστικά που είχαμε ως τώρα, και ποιοι είναι οι λόγοι, ας πούμε, που έφταναν οι άνθρωποι να δικαστούν για παράβαση του ιδιώνυμου, τι σήμαινε, ας πούμε, η πολιτική, η κομμουνιστική δράση στην περίοδο του Μεσοπολέμου πιο συγκεκριμένα. Αυτό νομίζω, δεν ξέρω αν, πώς το λένε, απάντησα στην ερώτησή σας. Νομίζω απαντήσατε με μεγάλη πληρότητα. Θα πιαστώ από την τελευταία φράση που είπατε. Και επειδή το βιβλίο και κατ' επέκταση η διατριβή σας είχε πολύ έντονα τη μελέτη δικαστικών εγγράφων, σε τι κατάσταση βλέπουμε μέσα από τη μελέτη δικαστικών εγγράφων ότι βρίσκεται το εργατικό κίνημα εκείνη την περίοδο? Και εφόσον μιλάμε, ας πούμε, για
δικαστικά έγγραφα, εάν μπορούμε να κάνουμε και μία αναφορά στην καταστολή εκείνης της περίοδου. Ναι, κοιτάξτε, το εργατικό κομμουνιστικό κίνημα την περίοδο του πολέμου βρίσκεται σε κατάσταση παρανομίας, κατά τη γνώμη. Δηλαδή, πώς να σου το πω, οι εργατικές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις του εργατικού κινήματος, άλλοτε συνήθως γίνονται χωρίς άδεια και όποτε δίνεται άδεια συχνά υπάρχει ανάκληση την τελευταία στιγμή. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλά στιγμιότυπα που προκύπτουν και από το αρχείο, καταστολής έτσι άγριας, επιδρομές της χωροφυλακής κτλ. Φαίνονται πρακτικές επίσης, ας πούμε, της δράσης, αν θέλετε, του ημερολογίου, του επαναστατικού ημερολογίου των κομμουνιστικών του Μεσοπολέμου, δηλαδή ποιες είναι οι ημερομηνίες σταθμής στις οποίες εντείνεται η δράση και το πώς εκδηλώνεται. Εκδηλώνεται συχνά τις περιόδους, έχουμε ισχυρό καπνεργατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη το Μεσοπόλεμο, στις περιόδους λοιπόν που γίνεται διαπραγμάτευση της τιμής πόλης της εργατικής δύναμης, στην Άνοιξη, όπου οι διαδηλώσεις είναι πολύ μαχητικές, έντονες με δυναμικές μορφές πάλι, ας πούμε. Και είναι συχνό οι καπνεργατικές διαδηλώσεις να λειτουργούν ως έναυσμα για να συντονιστούν και οι υπόλοιποι εργατικοί κλάδοι. Ας πούμε, την περίοδο του Μεσοπολέμου υπάρχει στη Θεσσαλονίκη δυνατό, δυναμικό κίνημα στις κατασκευές, στους οικοδόμους. Η πόλη έχει καεί το 1917 και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 20, αλλά και στις αρχές δεκαετίας του 30, βρίσκεται όλη αυτή η περίφημη πυρίκα στη ζώνη, στο κέντρο της πόλης, σε ανοικοδόμηση. Οπότε έχουμε δυναμικό κίνημα και από την πλευρά των οικοδόμων, όπως και των Τσαγκαράδων ή των κλωστοϊφαντουργών, των κλωστοϊφαντουργίνων κυρίως κτλ. Φαίνονται λοιπόν πολλές περιπτώσεις συγκρούσεις στον δρόμο και φαίνονται και αυτές οι πρακτικές, το πώς ας πούμε, το εργατικό κίνημα προσπαθούσε να υλοποιήσει ας πούμε, τους στόχους, τις διαδηλώσεις, συχνά είτε μεταφέροντας στις γειτονιές τις δυναμικές ας πούμε, κινητοποίησης, είτε πραγματοποιώντας τις, πώς να σου πω, ξαφνικά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, χωρίς άδεια, με μυστικότητα κτλ. Επίσης, φαίνεται και μια έντονη αντιπαράθεση με τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, και όχι μόνο την ώρα ας πούμε της απεργίας, αλλά και στις γειτονιές και τα λοιπά. Και υπάρχει και μια αντιπαράθεση, ειδικά όταν φτάνει η κρίση 1929 στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν εκδηλώνεται δυναμικά το 1932, όπου η αντιπαράθεση γίνεται και με την 3Ε, την Εθνικιστική Φασιστική Οργάνωση της πόλης, η οποία στελεχώνει, συχνά βοηθάει τους κατασταλτικούς μηχανισμούς ενάντια στο απεργιακό εργατικό κίνημα. Μάλιστα. Ένα ερώτημα τώρα που διατυπώθηκε και χθες στην παρουσίασή σας από το κοινό. Το γκρίζο και το κόκκινο αποτελούν δύο δυναμικά κοινωνικά σύνολα. Θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τη μεταξύ τους σχέση και γενικότερα τι διακυμάνση είχαμε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα ερμηνευτικό σχήμα, όπως όλα τα σχήματα δεν αποτυπώνουν ακριβώς, ας πούμε, την κατάσταση ή τέλος πάντων πρέπει να το φανταστούμε σε μια δυναμική κατάσταση και όχι στεγανή. Αυτό που φαίνεται οπωσδήποτε είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Έχουμε μια ανάπτυξη, ας πούμε, ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης στις αρχές δεκαετίας του 30, εμπλοκής των κατασταλτικών μηχανισμών με ανθρώπους από αυτόν τον κόσμο, με τον κόσμο, ας πούμε, της παράνομης οικονομίας, με τους αρχινταΐδες, ας πούμε, της μπάρας, πώς να σου πω, της παραβατικής συνοικίας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πρωταγωνιστούν
και στην ανάπτυξη του αντισημιτισμού στη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο, στον εμπρισμό του φτωχικού εβραϊκού συνοικισμού του Κάμπερ, αλλά και στην καταστολή του εργατικού κινήματος. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους να χτυπούν και ένοπλα πολλές φορές, ας πούμε, πρωταγωνιστές οι οποίοι θα συνεχίσουν τη δράση τους, όπως ίσως μπορεί να υποθέσει και στη δεκαετία του 40, να χτυπούν λοιπόν εργατικές διαδηλώσεις κτλ. Η γνώμη μου δεν είναι στεγανή αυτοί οι δύο χώροι. Υπάρχουν και σημεία συνάντηση, αν θέλετε, και στη φυλακή και σε περιπτώσεις όπου, ξέρετε, έχει να κάνει και με την κινητικότητα προς τα κάτω, ας πούμε. Οι πολλοί είναι φτωχοί, είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, άνθρωποι να βγουν στην ανεργία, να σας πω ένα παράδειγμα μάλλον για να γίνει πιο σαφές. Ας πούμε, τη δεκαετία, αρχή της δεκαετίας του 30, έχουμε μεγάλη κρίση στην καπνεργασία. Ένας κόσμος, ας πούμε, από τους καπνεργάτες, ειδικά οι άντρες που μένουν άνεργοι, θηλυκοποιείται, αν θέλετε, η εργασία, που ειδικεύεται και θηλυκοποιείται, όπως λέμε, η καπνεργασία εκείνη την περίοδο, μένουν άνεργοι. Αυτοί οι άνθρωποι στείλουν παράνομα εργαστήρια στις προσφυγικές συνοικίες, εκεί που ζουν, ας πούμε, κατά κύριο λόγο, και οργανώνουν και ένα δίκτυο επιβίωσης παράλληλο, παράνομο. Αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουμε σε περιπτώσεις συλλήψεων και αλαστρεμπόριο καπνού, για παράνομη επεξεργασία κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια εμπλοκή σε δίκτυα που ενώνουν την πόλη με το χωριό. Καταλαβαίνετε, έρχονται και τα καπνά από τη γύρω Ήπεθρο για επεξεργασία, ας πούμε, αφισβήτηση του κράτους κτλ. Και μια του κρατικού ελέγχου, εν πάση περιπτώσει, και μια τέτοια σχέση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα, ίσως, στις συνδέσεις που ενδεχομένως υπάρχουν. Μάλιστα. Και φτάνουμε στην τελευταία ερώτηση, που είναι λίγο πιο γενική. Κύριε Τζιάρα, είστε διδάκτορ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και γινόμαστε όλοι μάρτυρες ενός νομοσχεδίου το οποίο θέλει να φέρει, ας πούμε, την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, έτσι με πτυχία διαφόρων ποιοτήτων και ταχυτήτων θα πολλούνται, ενώ με νύχια και με δόντια, ας πούμε, οι φοιτητές και η πανεπιστημιακή κοινότητα προσπαθούμε να κρατήσουμε εκτός διδάκτρων τα μεταπτυχιακά. Ένα σχόλιο, αν θέλετε, για τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις, ας πούμε, των τελευταίων εβδομάδων, τις καταλήψεις που οργάνωσαν οι φοιτητές μέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις και τον αγώνα τους, ας πούμε, για να υπερασπιστούν τις σπουδές τους και να διεκδικήσουν σπουδές στο ύψος των αναγκών και της εποχής μας. Όπως θα λέτε, είναι να σας πω, ναι, αυτή την περίοδο και εγώ κάνω τη μεταδιδακτορική μου έρευνα, οπότε συνεχίζω να έχω μια σχέση και συγκεκριμένα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχω και κάποιες διδασκαλίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οπότε συνεχίζω να έχω εμπλοκή με το χώρο, η οποία ξεκινάει από τότε που είχα ξεκινήσει το πτυχίο μου το 1997, ας πούμε πολλά χρόνια, έχω μια συνεχή εμπλοκή, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο. Όταν εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, η δικιά μου γενιά ξεκίνησε με τα μεταπτυχιακές σπουδές, δεν είχαν μεταπτυχιακά, ας πούμε, δίδακτρα. Τι βλέπουμε, ότι τώρα, ας πούμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποια μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, έχει κυριαρχήσει αυτό, δηλαδή πώς η εισαγωγή διδάκτρων επηρέασε, ας πούμε, και δημόσιες δομές, βλέπετε, σε αυτό το παράδειγμα, και πώς, μάλιστα, δεν αναβάθμισε τις σπουδές. Δηλαδή, τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν γίνει μια αγορά, αν θέλετε, όπου άνθρωποι μαζεύουν μόρια, προσόντα, είναι αυτή η απαξίωση, αν θέλετε, του πτυχίου, αυτό το διαρκές κυνήγι στην αγορά για να φτιάξει το βιογραφικό στο πορτφόλιο κτλ. Και αυτό επεκτείνεται πλέον και στις προπτυχιακές σπουδές, αυτή είναι η πρόθεση, ας πούμε. Είναι το άνοιγμα σε μια αγορά με έναν τρόπο που ελάχιστη σχέση έχει με αυτό που είπατε προηγουμένως, τις κοινωνικές ανάγκες, την πρόοδο της επιστήμης γενικότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για μας που
δεν χρειάστηκε να πληρώσουμε στέντ για τις σπουδές μας, πώς να σου το πω, είναι και ένα ζήτημα αξιοπρέπειας, ας πούμε, να δώσουμε έναν αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και κουράγιο στους ανθρώπους και τους φοιτητές και τους εργαζόμενους και τους καθηγητές που προσπαθούν να κρατήσουν σε δυναμική συνέχεια αυτόν τον αγώνα ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Κύριε Τζιάρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μας δώσατε την ευκαιρία να έχουμε. Σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε να σας φιλοξενήσουμε εδώ στον 90,4 αριστερά στα FM. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Συγγνώμη έτσι για τη δυσκολία στην επικοινωνία, αλλά ελπίζω τέλος πάντων να, η κουβέντα μας να αποτυπώθηκε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Το κόκκινο και τον γκρίζο» του Κώστα Τζιάρα από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή», κεντρικός ομιλητής της παρουσίασης ήταν ο κύριος Μαργαρίτης, καθηγητής σύγχρονης και πολιτικής ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που είχαμε την χαρά και την τύχη να συνομιλήσουμε χθες μαζί του. Με τον κύριο Μαργαρίτη συζητήσαμε ποια είναι η σημασία και η συνεισφορά του βιβλίου στην ίδια την κοινωνία, τι συμπεράσματα προσφέρει και βοηθάει να βγουν σήμερα και κατά πόσο η επιστημονική κοινότητα είναι δεκτική στο να υπάρχουν τέτοιου είδους διατριβές με ταξικό περιεχόμενο και πόσο προσιτές είναι στο ευρύ κοινό. Το βιβλίο είναι ένα έργο κοινωνικής ιστορίας, το οποίο κάνει βαθιά τομή στην κοινωνία μιας πόλης που σε ταραγμένους καιρούς βρίσκεται σε κυριολεκτικά αναδόμηση. Από το παλιό περνάει στο νέο με εξαιρετικά καταιγιστικούς και βίαιους τρόπους. Και ασχολείται κυρίως με τον υπόγειο κόσμο αυτής της πόλης, τον γκρίζο. Δηλαδή την παραβατικότητα, δηλαδή τους ανθρώπους που τα ιστορικά γεγονότα, η προσφυγιά, οι αλλαγές οι πληθυσμιακές που γίνανε σε αυτή την πόλη, η φτώχεια που πάντα ήταν, διαχρονικά ήταν παρούσα στην περιοχή, όλο αυτό το πράγμα, πώς ακριβώς στις νέες συνθήκες δημιούργησε ζώνες τις οποίες το επίσημο κράτος απεχθανόταν, εχθρευόταν και τις αντιμετώπισε με συκοφαντία και καταστολή για να κρατήσει μπροστά σε ένα φόβο που κανοναρχούσε μήπως αυτά από τον γκρίζο περάσουν στο κόκκινο και μήπως η Επανάσταση δώσει την απάντηση στα διέξοδα που αυτός ο τύπος της ζωής μέσα στη μιζέρια δίνει. Είναι μια διαλεκτική έτσι, σχέση ανάμεσα στην κοινωνική φτώχεια, στην παραβατικότητα υψηλού επίπεδου ή χαμηλού επίπεδου, στο επίσημο κράτος και στην Επανάσταση. Είναι όλες αυτές οι κοινωνικές σχέσεις που βρίσκονται μέσα σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον, τις αναπτύσσει με εκπληκτικό τρόπο, είτε ως διατριβή, ήταν μια θαυμάσια διατριβή πολύ μεγαλύτερο των 700 σελίδων, είτε ως βιβλίο, 550 σελίδες. Θα έλεγα, χρειαζόταν τόλμη για ένα εκδοτικό οίκο να το βγάλει. Και εδώ η σύγχρονη εποχή αξίζει συγχαρητηρίων. Παρόλα αυτά δεν είναι ένα βιβλίο δύσκολο να το διαβάσει κανείς, γιατί είναι γραμμένο για τους πολλούς. Δεν είναι γραμμένο για κλειστούς ακαδημαϊκούς κύκλους. Είναι γραμμένο για τους πολλούς, έχει μια αφήγηση, μια λογοτεχνικότητα, τραβάει τον αναγνώστη, δεν τον αποθεί, παρόλο που έχει ένα πλήθος επιστημονικών στοιχείων, αριθμούς, μεγέθη, καταστάσεις, έτσι, δικαστικές αποφάσεις, ό,τι θέλετε από οι πηγές είναι, μερικές θα έλεγε κανείς, βαρετές. Αυτά τα βαρετό των μεγεθών, των αριθμών, των αποφάσεων, των δικαστικών λέξεων εκεί πέρα, πώς τα λένε αυτά, τα μετατρέπει σε μία αφήγηση που δένει αυτό το υλικό σε μία ιστορία κοινωνική της περιοχής. Δεν είναι συχνά τα έργα αυτά. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα έργο κοινωνικής ιστορίας.
τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο. Πρώτον, διότι πρέπει να βρεις και να συνθέσεις δύσκολες πηγές, δυσεύρετες πηγές. Και δεύτερον, επειδή, πώς να το πω, ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε δεν του αρέσουν αυτά τα έργα. Δεν του αρέσουν τα έργα που μιλούν για κοινωνία, δεν του αρέσουν τα έργα που μιλούν για ανισότητα, δεν του αρέσουν τα έργα που μιλούν για καταστολή, μόνο και μόνο επειδή αυτά είναι φαινόμενα και του δικού μας καιρού. Και το φαντάζεστε, ο κυρίαρχος κόσμος, η κυριαρχιαστική τάξη, ας πούμε, εδώ πέρα, ο καπιταλισμός, δεν του αρέσει να μιλάνε για πράγματα τα οποία σήμερα συμβαίνουν. Δεν του αρέσει να γυρίζει πίσω στην ιστορία και να δει πως αυτά από την παραβατικότητα του γκρίζου περάσαν στην επανάσταση του κόκκινου. Το φαντάζεστε, είναι αυτονόητο. Λοιπόν, για αυτά τα δύο, αυτά τα δύο, πώς να το πω, τους δύο φραγμούς πάει το έργο του Κώστα Τζάρα, γι' αυτό και είναι υποδειγματικό στο είδος του. Ένα υποδειγματικό έργο κοινωνικής ιστορίας για τον πολύ κόσμο, για τον λαό. Να διαβαστεί. Είναι επιστημονικό έργο από εκείνα που σπανίζουν στην εποχή μας, που απευθύνεται στους πολλούς και επιχειρεί να δώσει εκείνη την πολιτική παιδεία που θα τους βοηθήσει να απελευθερωθούν από τα ποικίλα δεσμά μέσα στα οποία τους κλείνει η άρρωστα τάξη. Μέσα στην ομιλία σας αναφέρατε και τη σημασία της έκδοσης του βιβλίου του κ. Τζιάρα από τις εκδόσεις σύγχρονης εποχής. Αν θέλετε, πείτε και σε εμάς δύο λόγια. Ευχαρίστω. Ξέρετε, η ιστορία δεν είναι, η επιστημονική ιστορία δεν είναι πολύ της μόδας. Πολύ ιστορία μιλάμε, αλλά είναι παραμύθια της καλυμάς αυτά που οι τηλεοράσεις παρουσιάζουν. Και οι νέοι επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την ιστορία έχουν αντιμετωπίσει μεγάλη εχθρότητα. Έρευνες ιστορικές περιορίζονται. Ειδικά αυτής της μορφής που μιλούν για συνθετικά για την κοινωνία. Ιστορικά τμήματα απειλούνται. Και η μεγάλη απειλή σήμερα, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα τελειώσουν κυριολεκτικά την επιστημονική έρευνα. Εάν μπορεί να πάρει πτυχίο διδακτορικό, μεταπτυχιακό, απλά αγοράζοντάς το, γιατί να κάνεις έρευνα. Παλαβώσεις, πας και αγοράζεις. Θα σε βοηθήσει και το IA, θα στα γράψει και όλα ό,τι να γράψει και τελειώσαμε. Το πανεπιστήμιο, το ιδιωτικό, σκασίλα του. Θα έχει πάρει τα 20.000 ευρώ, μια χαρά θα είναι. Έτσι. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση, σε μια τέτοια εποχή. Που όλα γίνονται εμπόρευμα, όλα ευτελίζονται. Η επιστήμη εμπόρευμα πια που λέτε και αγοράζεται τιμή ευκαιρίας, άρα δεν είναι επιστήμη. Και εδώ χρειάζεται τόλμη να υποστηριχθούν οι άνθρωποι που στο δημόσιο πανεπιστήμιο, στο έτσι, το δημόσιο ότι είναι τίποτα, αστικό είναι και αυτό και τα δίδακτρα το πολιορκούν από κάθε μεριά. Αλλά μπροστά στο υπερχόμενο είναι Harvard. Εντάξει τώρα, λέω, Λομονόσοβ για να είμαστε πιο σίγουροι. Του παλιού καιρού, του σοβιετικού καιρού. Λοιπόν, είναι τολμηρός ένας εκδοτικός οίκος και μάλιστα η σύγχρονη εποχή που είναι ακριβώς στην υπηρεσία. Θέλει λίγο τόλμη να υποστηρίξει νέους ανθρώπους που είναι απέναντι σε όλα αυτά. Αλλά θα μου πείτε, η σύγχρονη εποχή είναι απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κατά συνέπεια είναι ο κατάλληλος για να. Δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι εκδοτικοί οι οποίοι παλεύουν στο ίδιο. Αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε. Σαν αναγνώστες, να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις τους, τις προσπάθειές τους, με κάθε τρόπο. Να τους στηρίξουμε για να στηρίξουν και αυτοί, αυτούς οι ελπιδοφόρους νέους επιστήμονες που αντιμάχονται αυτό το βάτο μέσα στο οποίο έχουμε βρεθεί επιστημονικά, κοινωνικά, εθνικά, όπως θέλετε πείτε το. Σε αυτό το... Να παραφράσω το βιβλίο σε αυτή την γκρίζα ζώνη στην οποία βρισκόμαστε, για να μην πω ζώνη του λυκόφωτος εδώ που είμαστε.